Λοιπόν, να τα πάρουμε από σήμερα το απόγευμα, αν και μας ενδιαφέρει περισσότερο το τριήμερο. Να δούμε όμως και το σημερινό πώς θα κυλήσει. Και για να μας εξηγήσετε τι θα γίνει τώρα Σαββατοκύριακο και Δευτέρα που θα είναι, που υπολογίζουν όλοι να είναι έξω. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, να πούμε έτσι λίγα πράγματα για την πρωινή ομίχλη την οποία είχαμε. Ήταν αποτέλεσμα της σύστασης της αέριας μάζας και του πολύ χαμηλού πεδίου ανέμων το οποίο είχαμε ψες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν όμως ένα πολύ αβαθές στρώμα αυτό το οποίο δημιούργησε την ομίχλη. Γι' αυτό και διαλύθηκε πολύ εύκολα λίγη ώρα μετά την ανατολή του ήλιου. Μετά τις 8 δεν υπήρχε σταθμός ο οποίος κατέγραφε ομίχλη. Το υπόλοιπο της ημέρας κυρίως έθριος, αν και είναι, πιθανόν, μικρή πιθανότητα θα έδινα, να έχουμε έτσι μια ελαφρά βροχή, ελαφρού τύπου βροχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Απόψε κυρίως έθριος ο καιρός και πάλι είναι πιθανό να έχουμε έτσι ελαφρές βροχές ή και στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους χιονό νερό, μικρές πιθανότητες πάντοτε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τις θερμοκρασίες απόψε να είναι στο ακανονικά επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 6 με 7 βαθμούς στο εσωτερικό, 9 με 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της απόψινης νύχτας θα είναι το κάπως ενισχυμένο γενικά δυτικό ρεύμα αέρα, δυτικό μέχρι βορειοδυτικό ρεύμα αέρα, το οποίο στις προσύνεμες περιοχές θα φτάσει στα 4 με 5 μποφόρ. Αυτό θα έχει από τη μια ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί ομίχλη. Από την άλλη, βέβαια, για όσους ασχολούνται με τη θάλασσα επαγγελματικά, θα δώσει κάποιο πρόβλημα. Κάποια μποφόρ εκεί, έτσι. Ναι. Θα είναι κρύος ο αέρας. Αυτά τα 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στη θάλασσα, η θερμοκρασία του νερού αυτή την περίοδο είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου, 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο των ανέμων δίνει την αισθητή θερμοκρασία. Όταν είναι αυξημένο, ρίχνει αρκετά κάτω τη θερμοκρασία. Ναι. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα, απλώς το αναφέρω, διότι αύριο Σάββατο θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένο το πεδίο των ανέμων. Μάλιστα, ναι. Θα πάμε πιο πάνω από τα 4 και 5 μποφόρ δηλαδή. Θα φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ. Είναι δυνατός άνεμος αυτός. Ναι. Ναι, αύριο Σάββατο θα έχουμε αυτό το κύριο χαρακτηριστικό που θα είναι το αυξημένο πεδίο ανέμων στα 5 με 6 ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή, κυρίως νοτιοδυτική μέχρι βορειοδυτική και στις προσύνεμες περιοχές μέχρι σφοδρή 7 μποφόρ. Θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, είναι κοντά στις κανονικές για την εποχή. Ναι. Αύριο θα έχουμε και περιόδους κατά τις οποίες θα σημειωθούν βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πάνω από 1200 μέτρα ύψος θα σημειωθεί χιόνι ή χιονόνερο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Αν τα ιεραρχούσα, το σημαντικότερο από όλα αυτά θα είναι το πεδίο των ανέμων. Ναι. Τώρα, και την Κυριακή τώρα. Ναι, πέστε μας και για το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή τι θα μας ξεμιερώσει, που θα είναι και οι μεγάλες καρναβαλίστικες παρελάσεις. Λοιπόν, Σαββάτο βράδυ τα φαινόμενα τα οποία θα παρουσιάζονται, θα εμφανίσονται κατά τη διάρκεια, θα σημειωθούν καλύτερα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, θα ατονίσουν αισθητά, με αποτέλεσμα την Κυριακή να έχουμε ιδιαίτερα το δεύτερο κομμάτι της Κυριακής από το μεσημέρι και μετά, να είναι κυρίως έθριος ο καιρός, ενώ είναι πιθανόν να έχουμε πολύ παροδική βροχή στα ανατολικά το πρωί της Κυριακής. Πολύ παροδική και πιθανότητα είναι. Α, μάλιστα. Ναι. Ναι. Αλλά αλλάζει από το μεσημέρι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Από το μεσημέρι και μετά, από αργά το πρωί και μετά, δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα είναι καλός ο καιρός. Ναι. Θα είναι καλός ο καιρός. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Καλό αυτό. Απλά πρέπει να αναφερθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, καθαρά Δευτέρα και Τρίτη, ο καιρός κυρίως έθριος. Ωραία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν μας τα χαλάει. Όχι, δεν τα χαλάει και η θερμοκρασία σημειώσει άνοδο και το πεδίο των ανέμων θα καμφθεί κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Δεν θα έχουμε ανέμους της έντασης που θα έχουμε το Σαββάτο. Θα είναι καλός ο καιρός. Μάλιστα. Ό,τι πρέπει για εκδρομή δηλαδή, τουλάχιστον την καθαρά Δευτέρα. Ό,τι πρέπει για εκδρομή, μα και για την Κυριακή. Αντιλαμβάνομαι ότι το καρναβάλι το περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Θα είναι καλός ο καιρός. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλιστα. Μας την έκανε τη χάρη για φέτος, κύριε Νικολαίδη. Και πέρσι. Μας την έκανε και πέρσι και φέτος. Παρά το γεγονός ότι είχαμε παρατεταμένο χειμώνα και πέρσι και φέτος. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν,
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό τρίμερο να ευχηθούμε, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.